Ο κύριος Ύψας δήλωσε ότι μπορεί ενδεχομένως από τις εικόνες αυτές του Σαββατοκυριακού, και γι' αυτό επιμένουμε κυρία Κάκα και ρωτάμε, μπορούμε να πάμε σε 2 εβδομάδες ακόμη σκληρό lockdown. Έχετε εσείς παρόμοια ανησυχία? Ωραία, να σας πω λίγο τι νομίζω. Θυμόσαστε ότι όταν έγινε η δίκη της Χρυσής Αυγής, μαζευτήκανε πολλές χιλιάδες κόσμος έξω από τα δικαστήρια. Σωστά. Είχαμε κατατρομάξει. Δεν το είδαμε ευτυχώς να μετατρέπεται σε κρούσματα το επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Εμείς είχαμε κατατρομάξει τα νοσοκομεία. Αλλά ευτυχώς δεν το είδαμε. Ήταν γιατί ήταν εξωτερικός ο χώρος, ήταν γιατί πάρα πολλοί κόσμος φορούσε μάσκες. Άρα, εάν είμαστε έξω και φοράμε μάσκες και κρατάμε τα μέτρα, πιθανότατα δεν θα το δούμε. Αν είμαστε σε ζεστή. Αυτά που βλέπουμε εμείς στο νοσοκομείο πάρα πολύ είναι μαζέματα, δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους που μαζευτήκαν 10 άτομα τώρα αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων και από τα 10 άτομα τα 7, τα 8 είναι θετικά. Αυτό το βλέπουμε. Άρα η επαφή χωρίς μάσκα είναι αυτό που είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Άρα έχει γίνει το πρώτο βήμα τώρα με το άνοιγμα των σχολείων και θα ακολουθήσουν σταδιακά και άλλα βήματα όπως είναι για παράδειγμα άλλη μια τάξη τρίτη λυκείου για παράδειγμα και μετά το εμπόριο. Τα μαγαζιά. Να σας πω, αυτό το αποφασίζει και το εισηγείται η Ειδική Επιτροπή. Δεν είμαι μέλος στην Ειδική Επιτροπή, οπότε δεν μπορώ να σας πω. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε τι θα εισηγηθούν. Δεν θέλω να προτρέξω. Είναι 30 άνθρωποι που εισηγούνται, μιλάνε και είναι σημαντικό το ότι βγαίνει η άποψη από πολλά άτομα. Άρα δεν θέλω να κάνω πρόληψη για το τι θα ανοίξει. Ελπίζω να ανοίξουμε και ελπίζω να ανοίξουμε με προσοχή και να πάνε όλα καλά για να είμαστε όλοι και ασφαλείς και χαρούμενοι. Και καλά, δηλαδή να προσέχουμε και παρόλα αυτά να μπορούμε να ζούμε φυσιολογικά και να υπάρχουν δουλειές.